Κόντα, η φωτογραφία της ημέρας είναι σήμερα. Μπράβο, ρε Πέτρο. Είμαι σίγουρος. Από οπτικά. Κέντρα Μαρκάκης. Μπράβο, Πέτρος Αστέρι. Εντάξει. Πάμε να δούμε ποια είναι η φωτο ημέρας, παρακαλώ. Για να δείξε. Σαν τη χοροδία πηγαίνουμε τώρα εμείς, αλλά αξίζει πραγματικά η εικόνα που θα παρακολουθήσουμε. Και πολλά ωραία χρώματα έτσι, σε συνδυασμό και με το background μας. Σήμερα είμαστε και ταιριάζουμε το background, εγώ γίνομαι ένα βασικά. Και ταιριάζουμε όλοι μαζί. Yeah, και η φωτογραφία όμως ταιριάζει, το ηλιακό τσουνάμι, το έχεις ακούσει εσύ. Όχι, το περίμενε. Θα στο δείξουμε αμέσως τώρα. Δείτε το. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, φίλες και φίλοι, το οποίο διαπιστώθηκε στον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας. Ναι. Ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάστηκε πάρα πολύ για να δημιουργηθεί και να πάρουμε εμείς αυτήν την εικόνα από τις φοβερές εκρήξεις οι οποίες διαδραματίζονται καθημερινά, τακτικά, στο πεδίο του ήλιου. Εδώ είχαμε λοιπόν μια τεράστια έκρηξη που έστειλε μεγάλα κύματα μαγνητικού πεδίου πίσω στη γη. Λοιπόν, στη Νέα Ζηλανδία το συγκεκριμένο φαινόμενο, θα μπορούσε κανείς να πει, είναι μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που επηρέασε την Ευρώπη, για να το πούμε και εμείς σωστά, μιας και τα διαβάσαμε, Ελευθέρη μου, έτσι όπως έπρεπε. Ο ουρανός έγινε έργο τέχνης, θα μπορούσε κανείς να πει, και είναι πολύ τυχεροί όλοι εκείνοι που κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη κίνηση. Εξηγείται και επιστημονικά, γιατί κάπως δυσνόητο για όλους εμάς που δεν έχουμε τις γνώσεις αυτές. Είναι κύμα υλικού που προέρχεται από τον ήλιο και πέφτει στο μαγνητικό πεδίο της γης. Ένα χειροκρότημα, Χριστιανά. Πολύ καλό. Αφού δεν είναι. Έχεις κάνει αστροφυσικός. Δεν με βλέπεις. Έχεις κάνει κάτι. Εγώ σου είπα ότι θα φύγει. Έχεις κάνει αστροναύτης. Αστροναύτησα. Αστροναύτησα, από εκεί είμαι. Να πούμε ότι λέγεται Aurorus Australis. Αν το. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο βόρειο Σέλλας έχει. Και βεβαίως είναι το αντίστοιχο Σέλλας που συναντάμε πολλές φορές στον ουρανό των βορειοευρωπαϊκών χωρών, τέλος πάντων, στα βόρεια της Ηπείρου. Πού έγινε αυτό? Αυτό έγινε στη Νέα Ζηλανδία. Αυστραλία, δηλαδή. Επίσης, το συγκεκριμένο φαινόμενο, τι συγκεκριμένη ωραία, εικόνα, είχαν να την παρακολουθήσουν από το Σεπτέμβριο του 2017. Οπότε, κάποια χρόνια αργότερα, νομίζω ότι έχετε ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη που είχαν να το παρακολουθήσουν. Αλλά ήταν, λέει, είναι ακριβώς αυτό που λέει. Πιο έντονο το συγκεκριμένο φαινόμενο αυτή τη φορά σε σχέση με το τι έχει προηγηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί ήταν τεράστια η έκρηξη που σημειώθηκε στο φλοιό του ηλίου, τέλος πάντων. Το μορφότερο ουρανό δεν έχουμε ξαναδεί. Τόσο όσο είδες. That's it. Άρα. Το παρακολούθησες, πολύ, το χάρηκες, το ευχαριστήθηκες. Enough is enough. Και περιμένεις την επόμενη φορά που θα πραγματοποιηθεί. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τα κέντρα οπτικών Μαρκάκης που μας έδωσαν τη φώτο ημέρας, που είχε και πολλές πληροφορίες τελικά από πίσω αστροφυσικού ενδιαφέροντος και αστρονομικού. Και τα γόρια. Ναι. Τα λέμε όλα. Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.